Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ στον χώρο του φιλόξενου της βιβλιοθήκης, του Περιστερίου που και εγώ μεγάλωσα. Συγκεντρωθήκαμε εδώ σήμερα για να μιλήσουμε και για το παρελθόν. Ενώ τόσο κέρια πράγματα συμβαίνουν στο παρόν και επιπλέον κάνει και πολύ κρύο. Για ποιο λόγο? Γιατί η γνώση του παρελθόντος πάντα γοήτευε τους ανθρώπους. Αποτελεί το συλλογικό μας υποσυνείδητο. Και είναι ακόμη μια μορφή ονειώτας στα πλαίσια της πραγματικής μας ζωής. Ο παρελθόν χρόνος είναι κάτι που μπορούμε ως ένα βαθμό να κατανεκτήσουμε, να κατανοήσουμε. Ενώ ο μελλοντικός χρόνος μας διαφέρει σίγουρα. Άλλωστε, η ίδια η λέξη αρχαιολογία εμπεριέχει τη λέξη αρχή και απαντά ήδη στους γνωστούς αρχαίους συγγραφείς όπως ο ιστορικός ο Θουκυδίδης ή ο φιλόσοφος ο Πλάτων. Ο Θουκυδίδης μας διηγείται ότι οι στρατηγοί των Αθηναίων στη Σικελία διηγήθηκαν παλιές ιστορίες στους στρατιώτες για να τους εψυχώσουν για τη μάχη. Και με τον ίδιο νόημα το χρησιμοποιεί και ο Πλάτων, δηλαδή για ό,τι αφορά τις παλιές διηγήσεις, αυτά τα οποία συντηρούν τη μνήμη. Είναι λοιπόν αρχαιολογία ο λόγος περί της αρχής. Συντηρεί τη μνήμη, ατομική ή συλλογική, που η λειτουργία της, όπως ξέρουμε, είναι κέρια στον άνθρωπο, στην προσωπική αλλά και στην κοινωνική του ζωή. Δεν υπάρχει χωρίς τη μνήμη του. Μέχρι το 19ο αιώνα, αν και τα μνημεία της αρχαιότητας στέκονταν σε κάποιες πόλεις, στην Αθήνα ή στη Ρώμη, εδώ βλέπετε την Ακρόπολη της Αθήνας σε παλιά φωτογραφία, και την ουσιαστική γνώση του παρελθόντος χρόνου υπήρχαν μόνο τα γραπτά κείμενα, που προϋπέθεταν χρόνο και εξοικείωση, συνειδική μελέτη και ενασχόληση. Το να ασχολείσαι με το παρελθόν ήταν έργο αναγκαστικά μόνο των εκλεκτών και των σοφών, μιας άρχουσας τάξης που ήδη από την Αναγέννηση, γύρω στο 1400, ειδικά στην Ιταλία, συλλέγει αρχαιότητες, δηλαδή τα υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος χρόνου. Τον 19ο αιώνα, ο θεσμός των μουσείων, που προωθείται από μια απεφωτισμένη αστική τάξη, παρέχει πλέον το συλλογικό και το εθνικό παρελθόν με την πιο οικία, ακόμη και σήμερα, μορφή αυτή της τρισδιάστατης εικόνας. Σήμερα τα μουσεία αυτής της εποχής, της οποίας συγκαταλέγεται και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, αποπνέουν σοβαρότητα, αυστηρότητα, ακαδημαϊκό κύρος, είναι κάπως καθώς πρέπει. Αλλά εναλλακτικά και με βάση το πνεύμα της εποχής που τα δημιούργησε, μπορούμε να τα δούμε ως μέσα εκδημοκρατισμού της γνώσης και ψυχαγωγίας. Τα σχολεία τότε ήταν για τους λίγους, το πανεπιστήμιο για ελάχιστους, για τις γυναίκες καθόλου. Τα μουσεία λειτουργούσαν τότε και μέχρι σήμερα ως εκκλησίες, με την αρχαία και τη χριστιανική έννοια, όπου όλοι είναι καλοδεχούμενοι, Έλληνες ή βάρβαροι. Η πρόσβαση στη γνώση θεωρείται πλέον αναφέρετο δικαίωμα του ανθρώπου και αυτό είναι κατεξοχήν στοιχείο του 20ου αιώνα. Ωστόσο, ισχύει πάντα η διαχρονική αρχή ότι η γνώση και η αφομοίωση απαιτούν από τον άνθρωπο κάποιο χρόνο, την επένδυση ενός μικρού τμήματος του εαυτού του. Αδιάφορα αν βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα όπως τώρα ή στην αυγή της προϊστορίας. Αυτό εσείς ειδικά το γνωρίζετε και αυτό και είστε εδώ. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο αποτελεί ένα τμήμα του συλλογικού μας υποσυνείδητου, διαμορφωμένου στα μαθητικά μας χρόνια. Όλοι το έχουμε επισκεφθεί μαζί με τη σχολική μας τάξη. Στο βιβλίο της Ευγενίας Φακίνου, με πολύ ωραίο για Στραδενή, περιγράφεται μια τέτοια επίσκεψη σχολικής τάξης στο Εθνικό Μουσείο τη δεκαετία του 60 και τα ποικίλα συναισθήματα που αυτή προκαλεί, όπως φαίνεται από τις εκθέσεις που γράφουν μετά οι μαθητές. Υπάρχει διατεταγμένος θαυμασμός για το κάλος των αρχαίων, που είναι και το πολιτικό σορθόν στην περίπτωση αυτή, πρέπει να γράψει ότι ήταν όλα πολύ ωραία. Αντίθετα, σε άλλους προκαλεί μεγάλη ανία, έλλειψη ενδιαφέροντος, και μια τρίτη παραλλαγή, κάποιος τους κεντρίζει τη φαντασία. Αυτές είναι οι ανήσυχες ψυχές, πράγμα όμως που για τη συγγραφέα τότε δεν ήταν το ζητούμενο από το εκπαιδευτικό σύστημα. Στο άλλο βιβλίο, το άγαλμα που κρύωνε, βλέπουμε ότι στις ευαίσθητες ψυχές ο χώρος αυτός μπορεί να εμπνέει και παραμύθια, είναι γραμμένο από τον Χρήστο Βουλώτη, αρχαιολόγος και αυτός.
Στο εξώφυλλο του απεικονίζεται ένα σχήμα. Στο εξώφυλλο του ενός έχουμε ένα σχηματικό γυναικείο ειδόλιο της νεολιθικής εποχής. Θα μπορούσε να είναι έργο γνωστού μοντέρνου γλύφτη, αλλά αυτά τα πρωτόγωνα ειδόλια θυμίζουν πάρα πολύ τη σύγχρονη τέχνη και δίνουν αφαιρετικά το σχήμα μιας γυναίκας. Στο άλλο έχουμε το λεγόμενο προσφυγάκι. Είναι μαρμάρι το άγαλμα παιδιού με το σκύλο του, που ήρθε πράγματι από τη Μικρά Ασία με τους πρόσφυγες. Και τα δύο βρίσκονται στο Εθνικό Μουσείο και τα βλέπετε. Πρότασή μου σήμερα είναι να παρουσιάσω κάποιους από τους πρωτοπόρους ερευνητές που προχώρησαν μέσα στον χρόνο και ανέδειξαν εποχές και πράγματα που δεν ήταν γραμμένα σε κανένα βιβλίο και δεν υπήρχαν καν και στη μνήμη των ανθρώπων. Ο πιο γνωστός από αυτούς πρέπει να είναι ο Πολυντάλαντος, ο Ερίκος Σλίμαν, ο ανασκαφέας της Τρίας, των Πολυχρήσων Μυκηνών και της Τίνητας. Όπως θα ίσως ξέρετε, γεννήθηκε στη Γερμανία, έζησε δύο περιπετειώδεις στη Ρωσία και την Αμερική, ώσπου όριμος πια άντρας και πλούσιος, να καταλήξει στην Αθήνα και να παντρευτεί την νεαρή Σοφία, απόφυτο του Αρσακίου. Μαζί κατοίκησαν στο Ηλίου Μέλαχρον, το γνωρίζετε τώρα είναι νομισματικό μουσείο, και έργο του αρχιτέκτονα Ernst Schiller, όπως και το Εθνικό Μουσείο. Ο σύζυγος, μάλιστα, φρόντισε ιδιαίτερα για τη μόρφωση της σύζυγου του με δασκάλους, ώστε να είναι εισάξια σύντροφός του, σύμφωνα με καταγεγραμμένη επιθυμία του σε επιστολές. Προκάλεσε όμως αρχικά τη δυσφορία της νέας και όμορφης γυναίκας, που φαίνεται ότι δεν άντεχε άλλες γνώσεις, αλλά και της πεθεράς του, που τον κατηγορεί ότι δεν διασκεδάζει την κόρη του σε χορούς ανάλογους της κοινωνικής τους θέσης και δεν της αγοράζει κοσμήματα. Ήταν λοιπόν ένας άνθρωπος μπροστά από την εποχή του ή ένας δύσκολος σύζυγος, η επιλογή δική μας. Γεγονός είναι ότι η Σοφία τον θαύμαζε, τον συνόδευε σε όλες τις αναστροφές του και συμμετείχε ενεργά σε αυτές, σώζοντας ακόμα και τα καρτελάκια των ανασκαφών με το γραφικό της χαρακτήρα. Εδώ η Σοφία Σλίμαν φοράει τα κοσμήματα από το λεγόμενο θησαυρό του Πριάμου, την ανασκαφή της Τρίας. Και στην άλλη φωτογραφία είναι μπροστά στο θολωτό τάφο της Κλυτεμνήστρας που της τον είχε αναθέσει ο Σλίμαν να τον ανασκάψει. Ο Σλίμαν μετά το γάμο του αφιερώθηκε στον πραγματικό σκοπό της ζωής του, την αναζήτηση δηλαδή του αρχαίου. Μάλιστα του κόσμου περιγράφεται στα ομηρικά έπη. Υπήρξε ένας ευτυχής άνθρωπος γιατί πράγματι ανέστησε μπροστά στα έκπληκτα μάτια των συγχρόνων του, της Μυκήνας και την Τρία και απέδειξε την ύπαρξη ενός κόσμου μυθικού, χαμένου μέχρι τότε στα όρια της ποιητικής φαντασίας. Εδώ βλέπετε το βιβλίο των ανασκαφών της Τρίας, είναι γραμμένο γαλλικά, ο Σλίμαν μιλούσε πολλές γλώσσες και τις έγραφε και έχει ιδιόχειρη αφιέρωση στον τότε διευθυντή του Μουσείου των Βαλέριο Στάιν. Η ανασκαφή των Μυκηνών απέδειξε ότι οι πολύχρησες Μυκήνες του Ομήρου ήταν μια πραγματικότητα, αν και οι νεκροί των βασιλικών τάφων ήταν τελικά κατά 400 χρόνια αρχαιότεροι των Ομηρικών Ηρών, ανήκουν στην εποχή της γέννησης του Μυκηναϊκού πολιτισμού. Ήταν δηλαδή οι γενάρχες της Μυκηναϊκής Δυναστείας, που τα ονόματά τους παραμένουν άγνωστα. Η ζωή τους όμως σχεδιαγραφείται με βάση τα ευρήματα και πρόσφατα και τη μελέτη των ανθρωπολογικών καταλήπων, δηλαδή των σκελετών. Εδώ βλέπετε μια εικόνα της ανασκαφής, σύγχρονη με την ανασκαφή. Οι χρυσές προσωπίδες αποτελούν εμβληματικά στοιχεία των βασιλικών τάφων, ιδιαίτερα αυτή η λεγόμενη μάσκα του Αγαμέμνονος. Απεικονίζει ένα γενιοφόρο άντρα, μας δίνει την εικόνα ενός αναγνωρισμένου αρχηγού, ωστόσο για μελέτη των γνωστών έδειξε ότι κάλυπται το πρόσωπο ενός νέου άντρα με τα σημερινά κριτήρια, 25-30 χρονών, που έζησε όπως είπαμε 400 χρόνια πριν τον Τροϊκό Πόλεμο, το 1600 περίπου π.Χ. Το σώμα του ήταν εύρωστο και γυμνασμένο, το ύψος του έφτανε το 1,80, πολύ πάνω από το μέσο όρο της εποχής. Σίγουρα μια επιβλητική φυσιογνωμία που εντυπωσίαζε τους συγχρόνους.
φορούσε να περιδέρευε με ντούσι και ιεράκια, σύμβολο εξουσίας, και το σκήτρο του υπήρχε χρυσός θώρακας. Διέρευνα στο αρχείο μας έδωσε και τα πρώτα σχέδια, άγνωστα μέχρι πρόσφατα, τον τάφων αυτό που αποτυπώθηκαν από τον Έλληνα αρχαιολόγο, τον Παναγιώτη Σταματάκη, που ήταν ο επόπτης της ανασκαφής του Σίλμα εκ μέρους της αρχαιολογικής εταιρείας. Είναι το πρώτο σχέδιο, φαίνεται σαν παιδικό, αλλά είναι η πρώτη απόπειρα να απεικονιστεί το περιεχόμενο ενός τάφου, ο προσανατολισμός των νεκρών και η διάταξη των ευρημάτων. Σε αυτόν τον τάφο βρίσκεται και ο νεκρός που θα ονομαστεί Αγαμέμνος από ρομαντική διάθεση, όχι ότι ήταν πράγματι. Γνωρίζουμε μάλιστα ότι ήδη τη ρωμαϊκή εποχή η Μυκήνες ήταν τουριστικός προορισμός και ο περιηγητής ο Παυσανίας μας αναφέρει ότι είδα στην Ακρόπολη των Μυκηνών τους τάφους των Ατριδών. Ατρίδες είναι ο Αγαμέμνων και η οικογένειά του. Και εικονίζεται και μία πηξίδα, την έχω εδώ γιατί είναι ξύλινη. Το ξύλο δεν σώζεται στον ελληνικό χώρο, πολλά ξύλινα σώζονται στην Αίγυπτο με το ξερό κλίμα, αλλά στην περίπτωση αυτή τα χρυσά φλακίδια που την καλύπτουν την έσωσαν. Από τους ίδιους τάφους βλέπουμε έναν ακόμα που υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση πολύτιμων χτερισμάτων, πολλά από τα οποία, και αυτό είναι χαρακτηριστικό του τάφου, έχουν μεγάλη συμβολική σημασία και ίσως και θρησκευτικό χαρακτήρα. Βλέπουμε δύο χρυσά σφραγιστικά δαχτυλίδια. Μπορούσαν να αποτυπώσουν πάνω σε πυλό την εικόνα που βλέπουμε. Είναι σύμβολα εξουσίας και κύρους για όποιον τα αφορά και απεικονίζουν είτε κυνήγι ελαφιών από άρμα. Το άρμα ήταν κάτι το οποίο τις ήγεραν και οι Μυκηναίοι στην Ελλάδα. Και στο δεύτερο έχουμε μάχη, δύο μάχονται με μακριά σπαθιά, ένας άλλος που κρατά λόγχη κρύβεται πίσω από μεγάλη ασπίδα και ένας άλλος είναι πεσμένος στο έδαφος. Και πάνω στην εικόνα, νομίζω τα βλέπετε, αλλά μπορώ να τα... Σε αυτή την εικόνα είναι ένα εγχειρίδιο, εγχειρίδιο είναι μικρό ξύπος, και πάνω στην επιφάνεια της λεπίδας έχουμε ένα κυνήγι λιονταριών από άνδρες που κρατούν λόγχες και τόξα και καλύπτονται από ασπίδες. Η σκηνή αυτή απεικονίζεται με τεχνική που ονομάζουμε ζωγραφική σε μέταλλο. Είναι ελάσματα χρυσού και αργύρου κομμένα σε μορφή ανθρώπου ή ζώου και συγκολώνται πάνω στη λεπίδα με τη βοήθεια ενός κράματος μετάλλων. Το λιοντάρι είναι γενικά πολύ αγαπητό στην κοινωνική εικονογραφία. Είναι η άγρια φύση που ο άνθρωπος δεν μπορεί να την καθυποτάξει και συμβολίζει και τη βασιλική εξουσία μέχρι σήμερα. Και το κυνήγι και ο πόλεμος είναι κύριες ασχολίες αυτής της άκουσας τάξης, πράγμα που θα ισχύσει και για πολλές χιλιάδες χρόνια μετά. Από τον ίδιο τάφο έχουμε περίτεχνα τελετουργικά σχέδια, όπως η κεφαλή λιονταριού και ταύρου, ένα σε σχήμα οκτώσχημης ασπίδα, είναι λίθινα, είναι αργυρά, είναι από αυγό στουρθοκαμήλου, αυτό, κατάλληλα διαμορφωμένο σε να γίνει αγκείο, αυτό σε σχήμα ελαφιού θεωρούμε ότι είναι δώρο των βασιλέων των Χεταίων. Οι Χεταίοι είναι λαός που ζει στη Μικρά Ασία και είναι σύγχρονος με τους Μυκηναίους και αυτοί κατασκευάζουν τέτοια αγκεία. Και εδώ είναι η κεφαλή του ταύρου και εδώ του λιονταριού. Μπορούμε να τις δούμε και εδώ καλύτερα. Προέρχεται από αυτό το ταύρος είναι το ισχυρότερο από τα κατοικίδια ζώα. Το κυνήγι του είναι επικίνδυνο, αλλά τελικά υποτάσσεται στην ανθρώπινη δύναμη και βία. Το λιοντάρι πάλι είναι αδάμαστο. Είναι χαρακτηριστικό ότι τέτοια πολύτιμα σκεύη ήταν περιζήτητα στον κόσμο τους και εικονίζονται σε τάφους Αιγυπτίων αξιωματούχων να τα μεταφέρουν άνθρωποι που φορούν τη χαρακτηριστική ενδυμασία της Μινωικής Κρήτης που τότε είναι στο απόγειο της δύναμής τους. Σε έναν άλλο τάφο η κύρια ταφή ανήκει σε μια όριμη για την εποχή γυναίκα 30-35 ετών. Στο στήθος της βρέθηκαν τα χρυσά ελάσματα που κάλυπταν το σώμα ενός βρέφους. Για πολύ καιρό θεωρούσαν ότι πρόκειται για δύο βρέφη και έτσι υπάρχει σε πολλά βιβλία, αλλά προσεκτική παρατήρηση στο εργαστήριο έδειξε ότι πρόκειται για ένα βρέφος
που καλύπτεται σε όλο το σώμα με χρυσά ελάσματα. Όπως ήταν φυσικό για τέτοιο επίπεδο ευρήματα, το ενδιαφέρον του κοινού εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ μεγάλο και ήδη το 1877, το 76 έγινε η ανασκαφή, παρουσιάζονται τα χτερίσματα των βασιλικών τάφων στην Εθνική Τράπεζα. Βλέπουμε εδώ τις κυρίους και τις κυρίες της Belle Époque και η εικόνα αυτή είχε δημοσιευθεί σε περιοδικό του Λονδίνου. Ωστόσο, η πρώτη έκθεση, η κανονική έκθεση των τάφων, έγινε περί το 1878, οφείλεται στον Παναγιώτη Σταματάκη, τον ίδιο έφορο που ήταν επόπτης του Σύρμα στις Μικίνες, ένα άνθρωπο σεμνό και εργατικό, υποτιμημένο σε πολλά και σε συνεχή προστριβή με το Σλίμαν. Οι προστριβές αυτών των δύο έχουν αφήσει ιστορία και συζητούνται ακόμη. Πραγματοποιήθηκε στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο που ήδη είχε χτιστεί, ενώ ακόμη το Εθνικό Μουσείο δίπλα είναι υποκατασκευή. Ο πίνακας αυτός ανήκει στη συλλογή του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Και η κάτοψη της έκθεσης, της πρώτης έκθεσης που οργανώθηκε, είναι αυτή, προέρχεται από έναν οδηγό στα γερμανικά βέβαια, οδηγό της εποχής, είναι η πρώτη σχεδίαση μιας έκθεσης και στο μέσο είναι ένας τάφος ο 6 με λατινικά γράφονται, αυτά τον οποίο ανέσκαψε ο ίδιος ο Σταματάκης. Ο Σλίμαν, εκτός από τις δημοσιεύσεις των ευρημάτων, είχε ήδη συγγράψει από το 1882 τον πρώτο μικρό οδηγό της έκθεσης αυτής, στα γαλλικά βέβαια, γλώσσα των μορφωμένων. Ο Σλίμαν πεθαίνει το 1890 στην Ιταλία. Θα ταφεί βέβαια στην Αθήνα σε μνημειώδη τάφο, είναι ακόμα στο πρώτο νεκροταφείο. Δεν είδε ποτέ τη μόνιμη έκθεση του μουσείου με τα χρυσά ευρήματα, αυτή που υπάρχει μέχρι σήμερα. Το έργο του θα συνεχίσει στις Μικίνες και σε άλλες περιοχές ο σοφός και εργατικός επιστήμονας ο Χρήστος Τσούντας. Εδώ το βλέπουμε με τα περίφημα κύπελα του Βαφιού. Εικονίζουν σκηνές από κυνήγι τάβρο, είναι από τα αριστουργήματα του Εθνικού Μουσείου. Αυτός φρόντισε για την έκθεση των Μικηναϊκών Θησαυρών του Σλίμαν της. Και εδώ βλέπουμε μία εικόνα της πρώτης έκθεσης από φωτογραφία του 1910. Είναι η ίδια η μεγάλη αίθουσα που και τώρα στεγάζει τους ίδιους θησαυρούς. Βέβαια τότε, όπως βλέπετε, είναι κατάγραφη, είναι τοιχογραφημένη. Τώρα δεν είναι και μετά τον πόλεμο, όπως γνωρίζετε, κατά τη διάρκεια του πολέμου συγκεντρώθηκαν τα αρχεία σε υπόγεια. Μετά τον πόλεμο, όπως αναφέρουν και οι ίδιοι, θεωρήθηκε πολύ βαριά για αυτά τα ευρήματα, ότι ήταν βικτοριανοί και αυτές οι τοιχογραφίες που θα ήταν φθαροί ίσως και κατά τη διάρκεια του πολέμου, κατεδαφίστηκαν όλες. Εμείς το παραλάβουμε πολύ διαφορετικά το μουσείο, με άλλα παράθυρα, πολύ μεγαλύτερα και χωρίς βέβαια τις τοιχογραφίες. Ήταν μία επιλογή. Το 40 ο κόσμος έβλεπε μόνο το μέλλον, πολύ λίγο το παρελθόν. 40, ήμουν 45-46 και μετά. Γι' αυτό. Θα σας δείξω και μια εικόνα από το Χρυσό Κύπελλο Βαφιού, από το National Geographic το 1940. Και μια σύγχρονη, όπως εκτίθεται σήμερα στο Εθνικό Μουσείο, τα ίδια κύπελα. Ας πάμε τώρα λίγο βαθύτερα στον χρόνο και σε μια άγνωστη μορφή της αρχαιολογίας. Ο Κλον Στέφανος, έτσι ακριβώς γράφεται, είναι μια λίγο γνωστή μορφή της κυκλαδικής αρχαιολογίας και είναι εν μέρει και ο ίδιος υπεύθυνος γι' αυτό. Άφησε πολύ λίγες αναφορές για τις αρχαιολογικές του δραστηριότητες, ακόμη και για τα δεδομένα της εποχής του. Υπήρξε πολυσχηδής και πολυδιάστατος. Η αρχαιολογία ήταν γι' αυτό μάλλον πάρευο. Τη φήμη την εποχή την απέκτησε ως γιατρός και ανθρωπολόγος και αυτή τον ακολουθεί μέχρι σήμερα. Είναι ιδιαίτερα σεβαστός στους ανθρωπολόγους ως εισηγητής μιας νέας επιστήμης και πρωτοπόρος. Ήταν ο ιδρυτής και ο πρώτος διευθυντής του Ανθρωπολογικού Μουσείου του Πανεπιστημίου Αθηνών που ιδρύθηκε το 1886 και υπάρχει μέχρι σήμερα. Μάλιστα, προς το τέλος της ζωής του, ιδρύθηκε η πρώτη έδρα ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Δεν πρόλαβε ωστόσο να μακυριθεί και ο πρώτος καθηγητής. Ο Στέφανος γεννήθηκε στην Γκαία και πήγε σχολείο στη Σύρο, όπως ξέρετε η Ερμόπολη τότε ήταν μεγάλο κέντρο. Σπούδασε ιατρική στην Αθήνα και ως φοιτητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο το 1873 πριν και από το Σλίμαν, διεξήγαγε έρευνες και ανασκαφές στη Σύρο υπό την αιγίδα της αρχαιολογικής εταιρείας. Μετά σπούδασε ανθρωπολογία στο Παρίσι, την οποία αυτός εισήγαγε στην Ελλάδα. Στη διατριβή του στο Παρίσι, στα γαλλικά βέβαια, μια λεπτομερή επισκόπηση της Ελλάδας όσον αφορά το φυσικό τοπίο, την εθνολογία, την ανθρωπολογία, τη δημογραφία και τις συνθήκες υγιεινής διαβίωσης, σχολιάζει και σύγχρονες ανασκαφές όπως του Σλίμαν στις Μυκήνες. Ο ιστορικός ο Κώστας Κωστής, στο βιβλίο «Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας», μας γράφει γι' αυτό. Χάρη στο Στέφανο έχουμε μια βασική καταγραφή των επιδημιών που έπληξαν τις διάφορες περιοχές του Ελληνικού Βασιλείου μέχρι τη δεκαετία του 1880, καθώς επίσης και όλες τις συναφείς πληροφορίες για την έντασή τους και τη γεωγραφική τους εξάπλωση. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή προσπάθεια που μέχρι σήμερα δεν έχει βρει τη συνέχισή της. Ο Στέφανος είναι ένας άνθρωπος της εποχής του, δραστήριος στην εποχή του τέλους του αιώνα, στις Belle Époque όπως την έλεγαν, τέλος 19ου, αρχές 20ου αιώνα. Είναι μια εποχή για την οποία η τέχνη και η επιστήμη βρίσκονται στην πρωτοπορία. Νέοι κλάδοι των ανθρωπιστικών σπουδών εισάγονται όπως η ανθρωπολογία και η εθνολογία, που ερευνούν την έννοια της αρχής και του πρωτόγονου στον άνθρωπο. Αναζητείται επίσης η εθνική αλλά και η παγκόσμια ταυτότητα. Φαίνεται ότι την ίδια εποχή αναπτύσσονται και οι πρώτες οικολογικές ανησυχίες και έτσι δικαιολογείται που ο δάσκαλος πατέρας του του έδωσε το όνομα Κλόν, που σημαίνει τον κλόνα, το κλαδί του δέντρου, το κλονάρι. Ενώ ο νεότερος αδερφός του, που έγινε καθηγητής μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ονομαζόταν Κυπάρισος. Μαρμάρινα ειδόλια από τις Κυκλάδες είναι γνωστά από το 17ο και την αρχή του 19ου αιώνα από τυχαίες ανασκαφές. Σήμερα τα θεωρούμε αρχιετυπικές εικόνες της γυναίκας, που είναι η πηγή της ζωής. Και πέρα από την αρχαιολογική έχουν και μεγάλη καλλιτεχνική αξία. Τότε όμως θεωρούν το μάλλον αποθητικά άσχημα και πρωτόγονη τέχνη. Στην καλύτερη περίπτωση αποτελούσαν εξωτικά αντικείμενα και ως τέτοια αναφέρεται ότι δορίζονται στους εκπροσώπους του Όθωνα στις Κυκλάδες. Αυτό το οποίο θαυμαζόταν για την εποχή αυτή ήταν μόνο η κλασική, η φυσιοκρατική τέχνη. Μέχρι ότου οι μοντέρνοι καλλιτέχνες, ο Πικάσο, ο Χένρι Μουρ, ο Μοντιγιάννη, προχώρησαν πέρα από τα όρια της αποδεκτής μέχρι τότε μορφής. Τότε η αφαιρετική αυτή απόδοση της ανθρώπινης μορφής που εικονίζει μόνο τα βασικά στοιχεία. Αυτός ο μινιμαλισμός των κυκλαδικών ειδωλίων θεωρήθηκε προάγγελος της μοντέρνας τέχνης και εκτιμήθηκε ανάλογα. Η απλότητα και μοναδικότητα των ειδωλίων επηρέασε βαθιά τους καλλιτέχνες της εποχής στη διαμόρφωση της σύγχρονης τέχνης. Είχε όμως και ένα αρνητικό αντίκτυπο. Τα ειδόλια έγιναν περιζήτητα στην αγορά έργων τέχνης, αυξήθηκαν οι λαθρανασκαφές και άρχισε η μεγάλη διασπορά, ακόμη και μεγάλων συνόλων στις ιδιωτικές συλλογές και τα μουσεία. Και από τότε αρχίστηκε η κατασκευή των κύβδηλων ειδωλίων. Η ειρωνία είναι ότι κύριο στοιχείο του θαυμασμού εκείνη την εποχή, πέρα από το αφαιρετικό περίγραμμα, ήταν και η αγνότητα του λευκού μαρμάρου, το λευκό του Αιγαίου, του υλικού του και της κατασκευής της, ενώ παραβλέπεται ουσιαστικά ότι υπάρχει χρώμα που τονίζει τα χαρακτηριστικά, όπως φαίνεται εδώ στο μεγάλο κεφάλαιο του Ναμοργό, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και σε άλλη ειδόλια. Στην άλλη εικόνα βλέπουμε ένα μοντέρνο έργο τέχνης που θυμίζει κάπως τα κυκλαδικά ειδόλια και υπάρχουν πολλά. Επιστρέφουμε στο Στέφανο, ο οποίος ερευνά τη Σύρο το καλοκαίρι του 1883, 20 χρονών, φοιτητής ιατρικής. Σκοπός σου δεν είναι προφανώς να ανασκάψει ειδόλια, αυτή την εποχή δεν εκτιμάται η τέχνη,
είναι να καταγράψει τις αρχαίες ελληνικές επιγραφές της Σύρου, ορισμένες από τις οποίες είναι χαρεγμένους σε βράχους κοντά στη θάλασσα, σε ένα μικρό όρμο που έχει και το πρέπον όνομα Γράμματα και αποτελεί ένα διαχρονικό καταφύγιο των ναυτικών, προφανώς είναι εκεί ακόμα. Την ίδια περίοδο φαίνεται ότι ως πάρεργο ο Στέφανος ανασκάπτει την Καλεμβρανή της Σύρου και εκεί ανακαλύπτει τάφους της Τρίτης Χιλιετίας και μαρμάρινα κυκλαδικά ειδόλια. Άλλωστε δεν είναι καν ο πρώτος. Εδώ βλέπουμε τη δημοσίευση του Στεφάνου για τις επιγραφές στα Γράμματα και σε άλλες περιοχές της Σύρου και στη γωνία κάτω ένα μικρό ειδόλιο. Είναι απίστευτο, αλλά αυτό το ειδόλιο υπάρχει ακόμα, γιατί διατηρήθηκε για 150 χρόνια και είναι αυτό που βλέπετε στην άλλη εικόνα. Η περιοχή της Καλαμβριανής όπου έσκαψε είναι πολύ απόκρημνη ακόμα και σήμερα και δύσβατη. Είναι πολύ δύσκολο να πας εκεί. Αλλά δεν ήταν καν ο πρώτος που είχε ανασκάψει, δηλαδή οι Συριανοί, σαν πάρεργο, σαν διασκέδαση, πήγαιναν και έσκαβαν τους τάφους με τα ειδόλια. Εκεί βρίσκεται και το παρακλήσι της Παναγίας, της Καλαμβριανής, η Παναγία η Χαλάνδρα, δηλαδή το τοπονύμιο είναι και της Παναγίας. Και την ίδια εποχή, επίσης έχουμε και αυτό το σκεύος, το οποίο το ρομαντικά το ονομάζουμε Σαλτσιέρα, είναι της ίδιας εποχής με τα ειδόλια. Σας το δείχνω εγώ γιατί πάνω του έχει χαραγμένη την επιγραφή το όνομα του πρώτου κατόχου του, του Χρήστου Ευαγγελίδη Λογίου και διευθυντή περίφημου σχολείου στην Ερμόπολη. Το κύριο έργο του Στεφάνου, η καταγραφή των επιγραφών, συμβαδίζει με τις επιλογές της Αρχαιολογικής Εταιρείας, γραμματέας της οποίας είναι άλλωστε αυτός ο Κουμανούδης, ο επιφανέστερος Έλληνας επιγραφικός της εποχής του. Εκείνη την εποχή επήγει το έργο της ανάδειξης της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων και της σύνδεσής του με την αρχαιότητα, μέσω του πολύ δυνατού δεσμού της γλώσσας, του ομόγλωσσου. Φυσικά ο Στέφανος δεν γνωρίζει ότι στα ευρήματα του ίδιου του Κουμανούδη για την ανασκαφή του Ασκληπίου των Αθηνών στη νότια πλευρά της Ακρόπολης περιλαμβάνεται πάλι ένα πρωτόγονο γυναικείο ειδόλιο με διπλωμένα χέρια που δεν θα ξέραμε την ύπαρξή του, αλλά το 1881 μαζί με τα γλυπτά τα κλασικά του Ασκληπίου το καταγράφει ένας πολύ συνεπής Γερμανός στο βιβλίο του. Και προφανώς ούτε ο ίδιος ανασκαφέας το ήξερε, γιατί δεν ήταν κάτι που σημείωσε στα ημερολόγια του. Και εδώ πρέπει να συμπληρώσουμε επίσης ότι η συστηματική και όχι ευκαιριακή ανασκαφή των Κυκλάδων, όπως και με την Κίνες, συνεχίστηκε πάλι με τον ίδιο άνθρωπο, τον Χρήστο Τσούντα. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή διάλεξη. Ήταν Έλληνας από τη Θράκη. Πρωτοπόροι ερευνητές όμως που εξέπληξαν τον κόσμο δεν υπήρχαν μόνο το 19ο αιώνα. Υπάρχουν και στον 20ο. Επέλεξα να αναφέρω έναν, τον Σπυρίδωνα Μαρινάτο, γιατί ανήκει στον ίδιο κύκλο με αυτούς, δηλαδή στον κύκλο της ελληνικής προϊστορικής αρχαιολογίας. Και οι ανακαλύψεις του τότε εξέπληξαν τους πάντες και ακόμη θαυμάζονται. Είναι οι ανασκαφές στο ακροτήρι της Θήρας. Θα μείνουμε λοιπόν στις Κυκλάδες και θα ταξιδέψουμε στη Θήρα. Η Θήρα είναι το νοτιότερο νησί των Κυκλάδων και βρίσκεται σχετικά κοντά στην Κρήτη. Αποτελεί ένας από τους σημαντικότερους τόπους στον κόσμο για τη μελέτη γεωλογικών φαινομένων και σχηματισμών. Αρχικά το σχήμα του νησιού ήταν στρογγυλό και στο εσωτερικό του είχε διάβλους επικοινωνίας με τη θάλασσα. Οι γεωλόγοι πιστεύουν ότι το λιμάνι γύρω στο 1600 π.Χ. όταν έγινε η μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου ήταν κυκλικό. Ίσως δεν είναι σύμπτωση ότι έτσι ακριβώς περιγράφηκε το λιμάνι της μυθικής Ατλαντίδας ο Πλάτων στο διάλογο του Τίμεως. Έτσι ξεκίνησε εδώ και 2.500 χρόνια αυτή η γοητευτική ιστορία της χαμένης Ατλαντίδας. Η έκρηξη του ηφαιστείου είχε ως αποτέλεσμα να καταποντιστεί μεγάλο μέρος του νησιού. Καταβήτηση αυτή δημιούργησε μια τεράστια κοιλότητα, την Καλδέρα, η οποία κάλυψε η θάλασσα.
Η Θυρασία και το Ασπρονήσι, θα βλέπετε, είναι τα νησιά που κλείνουν τον κύκλο της καλδέρας προς τα δυτικά. Μετά από πολλούς αιώνες αναδύθηκαν επάνω από την επιφάνεια της θάλασσας τα νησάκια από λάβα, η παλιά Καμένη και η νέα Καμένη, εξαιτίας της συνεχιζόμενης, ακόμα και σήμερα, ηφαιστειακής δραστηριότητας. Ήδη από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, η εξόρυξη της θηραϊκής γης στο ορυχείο του Δημήτρη Αλαφούζου για τις ανάγκες της διόρυγας του Σουέζ οδήγησε στην αποκάλυψη αρχαιοτήτων στο νησί Θηρασία αρχικά, αλλά η ώρα της μεγάλης ανακάλυψης ήρθε αργότερα. Ο καθηγητής Μαρημάτων είχε ήδη από το 1939, πριν τον πόλεμο, αναπτύξει τη θεωρία ότι η έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας προκάλεσε και το τέλος του μινωικού πολιτισμού της Κρήτης. Οι ανασκαφές του στο κρατήρι Θήρας από το 1967-1974 έφεραν στο φως ένα άριστο διατηρημένο κυκλαδικό οικισμό του 1600 π.Χ. με πολυόροφα κτίρια και πλήθος κινητών ευρημάτων. Η έρευνα αυτή υπήρξε έργο ζωής για τον Μαρινάτο και η συγκίνηση τότε της κοινή γνώμης για τα ευρήματα υπήρξε μεγάλη. Η θεωρία του για την καταστροφή του μινωικού πολιτισμού από την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας δεν επιβεβαιώθηκε. Ωστόσο, η επιρροή του μινωικού πολιτισμού σε όλους τους τομείς, από την αρχιτεκτονική και τα σκέλη της καθημερινής ζωής, ως την καλλιτεχνική δημιουργία και τις θρησκευτικές δοξασίες, είναι σημαντική. Ο οικισμός στο ακροτήρι Θήρας δεν είναι απομονωμένος. Έχει επαφές τόσο και με την Κρήτη, και πολύ περισσότερες βέβαια, και με τους αρχαιούς, τους Μυκηναίους της κυρίως Ελλάδας, ακριβώς στην εποχή των βασιλικών τάφων των Μυκηνών. Δηλαδή έχουμε δύο φαινόμενα που εξέπληξαν τους πάντες, τις πολύκρισες Μυκήνες βασιλικούς τάφους και την έκρηξη του ηφαιστείου, να συμβαίνουν ακριβώς την ίδια εποχή. Και στην έκθεση που έχουμε στο Εθνικό Μουσείο έχουμε ευρήματα και από αυτές τις περιοχές για να φαίνεται η σχέση. Ο μεγάλος πλήθος είναι πράγματι γνωστό. Είναι μάλιστα πιθανόν η καταστροφή του ακροτηρίου από την έγκριση του ηφαιστείου να συνέβαλε στην ανάπτυξη της δύναμης της κυρίως Ελλάδας, των Μυκηναίων, και ο δρόμος από τη θάλασσα προς την Κρήτη είναι πλέον ελεύθερος. Και γεγονός είναι ότι κάποια στιγμή η Κρήτη καταλαμβάνεται από τους Μυκηναίους. Εδώ έχουμε και μια γενική άποψη, η αίθουσα της Θήρας στο Εθνικό Μουσείο. Οι σημαντικότεροι χώροι αυτού του οικισμού καλύπτονται με τοιχογραφίες υψηλού καλλιτεχνικού επίπεδου και τα αγγεία τους φέρουν παραστάσεις από τον κόσμο της ξηράς και της θάλασσας, ζωντανές εικόνες ενός πολιτισμού που καταστράφηκε από την ηφαιστειακή έκρηξη. Η κεραμική αυτή διακρίνεται για τον πλούτο και την ποικιλία των σχημάτων και των διακοσμητικών θεμάτων. Τα περισσότερα αγγεία, όπως βλέπετε, σώθηκαν ακέραια, πράγμα πολύ σπάνιο στους οικισμούς, γιατί καλύφθησαν από την ηφαιστειακή τέφρα στο χώρο που τα εγκατέλειψαν οι κάτοικοι και δίνουν έτσι στοιχεία για τη χρήση τους, πρακτική, τελετουργική και πώς οργανώνουν τη ζωή μέσα σε αυτά τα κτίρια. Η κεραμική αυτή περιλαμβάνει τοπικά αγγεία, όπως αυτά εδώ, χαρακτηριστικά θηραϊκά σκεύη, που θυμίζουν πουλιά με ράμφος, αλλά και γυναίκα, γιατί έχουν στήθη. Τα μεγάλα ογκώδια αγγεία επάνω έχουν διπλό πάτο και φαίνεται ότι ήσαν θυμιατήρια. Η διακόσμησή τους είναι φυσιοκρατική, με άμφι, με καλάμια, με σπήρες κάποτε. Είναι πολύχρωμες και υπάρχουν επίσης και εικόνες από το ζωικό κόσμο, όπως εδώ. Δελφίνια, δελφίνια, πουλιά, έγαβε. Υπάρχουν ακόμα και λιοντάρια σε άλλο αγγείο και χελιδονιών. Και αυτά εικονίζονται επίσης μέσα στο φυσικό τους περιβάλλον. Σημαντική είναι και η επιρροή της μεγάλης ζωγραφικής στις εικόνες αυτές. Εδώ βλέπουμε τις τοιχογραφίες από το ακροτήρι, όπως μεταφέρονται αυτή τη στιγμή για όταν έγινε η μεγάλη ανακαίνιση του μουσείου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και εδώ είναι η εγκατάστασή τους πάλι. Οι τοιχογραφίες στο ακροτήρι της Θήρας εντυπωσιάζουν με την πρωτοτυπία των θεμάτων, την ελευθερία του σχεδιασμού και της απόδοσης των μορφών.
και τον πλούτο των χρωμάτων. Η λιθόκτηση τείχη, να το δούμε, καλύπτονται με ένα παχύ στρώμα από ζεστοκονείο, να φαίνεται εδώ πολύ καλά. Το λευκό πίσω είναι το πρόσθετο, αλλά αυτό είναι η πραγματική τυπογραφία, η οποία σώζεται εξαιρετικά. Η τείχη λοιπόν καλύπτονταν με άργυλο ενισχυμένη με άχυρα. Στο υπόστρωμα αυτό πλωνόταν στρώμα από ζεστοκονίαμα και στη συνέχεια πάλι λεπτά επιχρίσματα από ασβέστη. Με νήμα και με χμηρό εργαλείο, ο καλλιτέχνης αποτύπωνε στον οπό επίχρησμα το προσχέδιο μιας παράστασης και χρησιμοποιούσε στη ζωγραφική του ορυκτά χρώματα. Συνήθως με περιοχτικό δράση σίδηρο για το κόκκινο ή κίτρινη όρχα, όχρα και κάποια τεχνητά από οξύδια του χαλκού. Η απόδοση των σχημάτων γινόταν η απόδοση του έργου γινόταν σε υγρό κονίαμα, γεγονός που συνέβαλε και στη διατήρηση των χρωμάτων, ενώ λεπτομέρειες προστίθετο και αργότερα. Η εξαιρετική διατήρηση των τοιχογραφιών της θύρας που έχουμε, μια συνέπεια της ηφαιστειακής καταστροφής, επέτρεψε και την αναγνώριση διαφόρων καλλατεχνών που εργάζονταν στη θύρα αυτή την εποχή, ακολουθώντας την κυκλαδική παράδοση και την επιρροή της Κρήτης. Προφανώς βέβαια τα ονόματά τους είναι άγνωστα. Αυτή είναι η τελική μορφή την οποία έχει. Η τοιχογραφία των πυγμάχων και των αντιλοπών. Στην τοιχογραφία των πυγμάχων απεικονίζονται δύο έφηβοι. Γυμνή με ζώνη στη μέση και γάντια πυγμαχίας. Τα κεφάλια τους είναι ξυρισμένα και κάποιοι πλόκαμοι μαλλιό, κάποιες μπούκλες από την κορυφή της κεφαλής και στο πίσω μέρος πέφτουν προς τα κάτω. Η σκουρόχρωμη επιδερμίδα τους είναι δηλωτική του ανδρικού φύλου. Το αριστερό αγόρι ξεχωρίζει με τη συγκρατημένη στάση και φορά κοσμήματα περιβέραιο, περιβραχιόνιο και περισφύριο, δηλαδή γύρω από τους αστραγάλους του. Είναι ενδεικτικά σημεία της κοινωνικής του θέσης. Στο ίδιο δωμάτιο υπάρχουν και οι αντιλόπες, έργο του ίδιου καλλιτέχνη. Οι αντιλόπες αποδίδονται μινιμαλιστικά, μόνο με το περίγραμμα, με δυνατές μαύρες γραμμές πάνω στο λευκό βάθος. Η λιγερή, ευκίνητη μορφή τους αποδίδεται με απλότητα και οι κινήσεις είναι συγκρατημένες αλλά εκφραστικές. Η τοιχογραφία κοσμούσε το ίδιο δωμάτιο με αυτή των πυγμάχων, σε μια συμβολική ισοσύνθεση εικόνων νεαρών ανθρώπων και νεαρών ζώων. Ζεύγους αντιλοπών ή μεμονωμένες αντιλόπες, εδώ βλέπουμε μια αντιλόπη, υπήρχαν και στους άλλους τοίχους. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα ζωγράφο που διακρίνεται για την απλότητα και την αυστηρότητα του σχεδιασμού του. Σε μια άλλη τοιχογραφία, την τοιχογραφία της Άνοιξης, είναι η μοναδική, η οποία βρέθηκε ολόκληρη τη θέση της να κοσμεί τρεις τοίχους του ιδίου δωματίου. Ο μπροστά τοίχος φαίνεται ότι ήταν ελεύθερο, δεν υπήρχε. Ήταν ένας χώρος που έβλεπε προς τον δρόμο, κατευθείαν. Στο ίδιο δωμάτιο υπήρχε και ένα κρεβάτι, το βλέπουμε εδώ, τώρα σώζεται βέβαια μόνο το γύψινο εκμαγείο του. Τι σημαίνει αυτό? Η μέθοδος δημιουργίας των εκμαγείων συνίσταται στην έφυγη γύψου, γύψου καλλιτεχνικού βέβαια, κατά την εσκαφή, στα κενά που άφησε μέσα στην τέφρα το αντικείμενο όταν αποσυντέθηκε. Φανταστείτε ένα μεγάλο δωμάτιο, καλύπτει τα αγκεία η τέφρα, δεν τα επηρεάζει γιατί ο πυλός είναι ψημένος, οπότε διατηρείται όπως είναι, και καλύπτει και το κρεβάτι. Αυτό για κάποιο διάστημα σώζεται όπως είναι, κάποτε όμως θα σ' αφήσει, είναι ξύλο. Η τέφρα όμως έχει στερεοθεοποιηθεί μέχρι να συμβεί αυτό και αφήνει κενό. Σε αυτό το κενό, εφόσον το εντοπίσει από ψηλά όπως έρχεσαι στην ανασκαφή, χύνεις το γύψο και παίρνεις το σχήμα του επίπλου. Να το όπως είναι σήμερα. Και έχουν βρεθεί και άλλα έπιπλα, τραπεζάκια, για ένα σκαφί. Αυτό είναι κρεβάτι. Ναι, λίγο μικρό, ένα ορθογώνιο κρεβάτι. Το στρώμα φαίνεται ότι ήταν ένα απλό πανί, κάτι λεπτό, γιατί στερεωνόταν με σκοινιά. Τα ίδια με το σκοινιό σώζονται ακόμα. Ίσως οι άλλοι φαίνονται εδώ. Που συγκρατούσαν κάποιο ύφασμα που ήταν το στρώμα. Mm-hmm.
Γυρίζουμε στην τοιχογραφία της Άνοιξης, εικονίζει το βραχώδες τοπίο της Θήρας πριν από την έκρηξη του ηφαιστείου, που προφανώς είναι ηφαιστειακό γιατί βλέπετε τα πολύ έντονα κόκκινα χρώματα που έχει. Οι κορυφές και οι πλαγιές των βράχων καλύπτονται από ερυθρούς, αφισμένους ή μισανιωμένους κρίνους με κίτρινους τίμονες. Οι κρίνοι φύονται ανατρείς από τα κόκκινα ή γκρίζα φυσιογενή βράχια. Και παιχνιδιάρικα, γεμάτα ζωή χελιδόνια, μόνα οι σεζέργοι ερωτοδροπούν στον αέρα. Δίνει κίνηση στο τοπίο και απεικονίζουν συμβολικά. Θα τα δούμε εκεί. Συμβολικά τη αναγέννηση τη τέχνη. Η μεγάλη χρωματική ποικιλία χαρακτηρίζει εδώ την τοιχογραφία, μαύρο, άσπρο, κόκκινο, κίτρινο, γαλάζιο, υπάρχει έντονη κίνηση, γιατί ακόμα και οι κρίνοι, που λέει, κινούνται στον αέρα, δεν είναι στατικοί. Γι' αυτό ξέρουμε ότι είναι ένας άλλος ζωγράφος ο οποίος έκανε αυτή την τοιχογραφία από αυτόν που έκανε τις αντιλόπες. Αυτός διακρίνεται για την ελευθερία στην απόδοση και τον αυθορμητισμό των σκηνών, την προσήλωση στη φυσιοκρατία και την έφαση στις λεπτομέρειες. Του αρέσει πάντα να αποτυπώνει τις στιγμιές κινήσεις. Η φεστιακή τέφρα κάλυψε τα ερείπια του οικισμού και τα κινητά ευρήματα, διατηρώντας τα σε εξαιρετική κατάσταση που και σήμερα εντυπωσιάζει τον επισκέπτη. Δικαίως το ακροτήριο ονομάστηκε Πομπία του Αιγαίου. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ήταν εξαιρετική η διάθεση σημερινή. Νομίζω όλοι είμαστε ενθουσιασμένοι και λίγο περισσότερο κοντά στο αρχαίο. Μας δώσει και αυτή η ευκαιρία. Δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς έχει κάποια ερώτηση να απευθύνει στην κυρία Παπάζογλου. Ευχαριστήκατε όλοι. Εγώ έχω μία ερώτηση. Να κάνω μία ερώτηση, μια στιγμή, επειδή μου ήρθε στο μυαλό. Σε ένα μαρμάρινο κεφάλι, κυκλαδίτικο, έτσι, είπατε ότι ήταν. Έχει χρώματα. Ήταν μια τεχνική που ακολουθούνταν όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί σε μια άλλη διάλεξη είχα παρακολουθήσει, όσοι θυμάστε, ότι τα γράμματα στην αρχαιότητα βάφονταν. Ήταν η διαδοτροπία, άρα είχαν. Η διαφορά μεταξύ των κυκλαδικών λειτουργιών και των γραμμάτων των κλασικών καταρχήν είναι 2.000 χρόνια. Είναι μεγάλη διαφορά. Εικονίζονται οι λεπτομέρειες. Δηλαδή τα μάτια, το στόμα, καμιά φορά τα αυτιά. Στην κλασική τέχνη έχουμε ακόμα περισσότερο χρώμα, ακόμα περισσότερο. Αλλά όντως υπάρχει και στα κυκλαδικά ερώτηση. Και για να υπάρχει και ο σίδηρος ως πρωτογενές υλικό για να βαφτεί. Ήταν και οι φεστιογενές στο νησί και πριν. Ο σίδηρος είναι. Δεν είναι ανάγκη να το βρουν. Δεν είναι ανάγκη να το βρουν στο ίδιο το νησί. Παρόλο που θεωρούμε ότι αυτοί ήταν αρχαίοι και πρωτόγονοι και οτιδήποτε, ταξίδευαν συνέχεια. Δηλαδή τα πλοία διέσχιζαν το Αιγαίο, να πω, 5.000-6.000, 7.000 προ Χριστού. Διέσχιζαν το Αιγαίο και μετέφεραν υλικά από το νησί της Μήλου στη Μακεδονία. Και το ξέρουμε αυτό γιατί κάποια υλικά μόνο εκεί υπάρχουν. Είναι ο Ψιανός, το έχετε δει όποιος έχει πάει στη Μήλου, το μαύρο ηφαιστειογενές υλικό, αυτό βρίσκεται μέχρι τη Μακεδονία και σε τέτοιες παρουσμένες εποχές. Άρα μετακινούνται. Δηλαδή, αν όλα, ας πούμε, σέλφος, έχει ορυχεία, έχει σίδηρο, έχει τα πάντα, μπορούσαν να το πάρουν από εκεί. Η Θήρα προφανώς ήταν άλλη, ας πούμε, έχει μόνο κάτι ηφαιστειογενές, δηλαδή και πριν την έκρηξη δεν έχει πολλά, δεν έχει μέταλλα σίγουρα. Αλλά τα μετέφερα, δεν κανένα πρόβλημα. Τα καράβια τους απεικονίζονται και σε τα τηγανόσκυβα. Ναι. Μισό λεπτό, έχει να πάω να εκτρέψω τη διάρκεια. Πάω να